συνεδρίαση. Νομίζω ότι όλα κύλησαν ομαλά και όμορφα. Πιστεύω ότι ο Δημήτρης Ορφανός, με το που περάσει ο χρόνος, θα δει τα πιο σοβαρά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και θα κάνει τις τομές όπως πρέπει. Σήμερα γενικά υπήρχε μια ηρεμία και ένα ωραίο κλίμα. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να μην αναλεύουν οι εντάσεις, αν και δυστυχώς τα προβλήματα της καθημερινότητας αυτό λίγο θα δυσκολεύσουν λίγο το κλίμα, αλλά θα δούμε. Πιστεύετε οι ταχύτητες. Οι ταχύτητες κοιτώνει, ίσως, εντάξει. Εμείς έχουμε καλή πρόθεση. Πάντως, σε όλα τα επίπεδα. Θα συζητήσετε για τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει στην πόλη. Οπωσδήποτε. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα και ξεκινάμε από αυτό, ότι ο Δήμος Ναυπλίων είναι ο δεύτερος πιο χρεωμένος Δήμος σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάμε, από τους οικονομικούς ελέγχους. Θεωρώ ότι ο Δήμαρχος θα κάνει αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει εξ αρχής, για να μπορεί και ο πολίτης να γνωρίζει το πραγματικά που πηγαίνουν τα χρήματα του. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο θα υπάρχει εξέλιξη και ένα βάθος χρόνου. Και δύο λόγια για εσάς. Είχατε μια απουσία λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, τι ακριβώς? Εντάξει, αυτά είναι νομίζω έτσι προσωπικά, όλα καλά, περαστικά, είμαστε εδώ. Σας βλέπω πολύ ανανεωμένο, φρέσκο, έτοιμο για δουλειά. Εντάξει, πάντα η δουλειά είναι μπροστά για μας, έτσι κι αλλιώς. Καλή χρονιά, υγεία να έχουμε όλοι. Υγεία σε όλο τον κόσμο, στα παιδιά μας και από εκεί και πέρα όλα τα καλά έρχονται.